Γεια σας και πάλι, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή Android Emulator και συγκεκριμένα το BlueStacks. Αυτές οι εφαρμογές του είδους σας επιτρέπουν στην πράξη να αξιομοιώσετε τη λειτουργία μιας κινητής συσκευής, ενός κινητού δηλαδή ή tablet, με βασικό σκοπό για να παίξετε παιχνίδια, αυτός είναι ο βασικός σκοπός αυτών των εφαρμογών, αλλά και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές που έχετε στο κινητό σας. Υπάρχουν πολλέ εφαρμογές του είδου. Μια γνωστή έτσι, που έχουμε δοκιμάσει εμεί είναι το BlueStacks. Πριν όμω προχωρήσουμε, να προσέξετε ότι αυτέ οι εφαρμογές είναι βαριές, καταλαβαίνουν πολύ χώρο στο δίσκο και απαιτούν ισχυρό υπολογιστού, απαιτούν μνήμη. Δεν είναι δηλαδή απλέ εφαρμογέ που απλά κάνουμε κατάσταση και τι χρησιμοποιούμε. Αν έχετε παλιό υπολογιστή, θα συναντήσετε προβλήματα. Και ακόμα και αν έχετε καλό υπολογιστή, πάλι μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποιε ρυθμίσει για να δουλέψει σωστά. Η πιο βασική ρυθμίση που πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη είναι η λεγόμενη ρυθμίση εικονοποίηση ή virtualization, το οποίο το αλλάζετε μέσα από τι ρυθμίσει του BIOS ή UEFI και χρειάζεται κάποιε λίγο εξειδικευμένε γνώσει. Αν είστε τυχεροί, αυτό θα είναι ήδη ενεργοποιημένο σε έναν νέο υπολογιστή. Αυτό είναι μάλλον ενεργοποιημένο. Αλλιώ υπάρχουν οδηγίε εδώ στη σελίδα του BlueStacks στη βοήθεια για να, πώ να το ενεργοποιήσετε. Θα κατεβάσω λοιπόν εγώ την εφαρμογή. Υπάρχει σε δύο εκδόσει. Για αυτού που παίζουν παιχνίδια, καλύτερα να κατεβάσουν την καινούργια. Αλλά για εμά που θέλουμε να δείξουμε απλά εφαρμογέ, θα κατεβάσουμε την κανονική έκδοση. Αν και νομίζω καθιστά και την καινούργια, έτσι κι αλλιώ. Οπότε ξεκινάμε εδώ την εγκατάσταση. Για να δούμε αν έχει κάποια περίεργη συμπεριφορά. Όχι, βλέπουμε ότι παίρνει αρκετό χώρο. Χρειάζεται γύρω στα 6 GB για να εγκατασταθεί πάρα πολύ χώρο. Θα το κάνω λοιπόν εγκατάσταση και θα περιμένουμε να γίνει η λήψη. Θα πάρει αυτό κάποιο χρόνο. Και συνεχίζει λοιπόν η εγκατάσταση. Σε αυτή τη στιγμή με προειδοποιεί αν το antivirus μπορεί να μπλοκάρει την εγκατάσταση. Οπότε να έχετε το νου μήπω το αντιβάρο σας βγάλει κάποιο μήνυμα να επιτρέψετε την εφαρμογή να συνεχίσει την εγκατάσταση. Να κάνει δηλαδή παύση του αντιβάρους για κάποιο διάστημα. Και μόλις λοιπόν γίνει η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτό το παράθυρο ο διαχειριστής του BlueStack όπου μου επιτρέπει να εκτελώ πολλαπλές εξομοιωτές. Δεν χρειάζομαι να έχω πάνω από μία μηχανή εξομοίωσης. Θα σβήσω εγώ αυτήν εδώ πέρα θα πατήσω delete και μπορώ έτσι να ξεκινάω το app player είτε από εδώ με το start ή με το κουμπάκι εδώ το blue stack 5 το εικονίδιο αυτό εδώ και περιμένω να γίνει η εκκίνηση λοιπόν του εξομοιωτή να μεγαλώσω το παράθυρο και το κουμπάκι εδώ έχει κάποιες βασικές ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε για να δώσετε παραπάνω ή λιγότερη ισχύ στον εξομοιωτή από τις ρυθμίσεις απόδοσης, εδώ ρυθμίζουμε πόση επεξεργαστική ισχύ και μνήμη δίνουμε στην εικονική μηχανή. Συνήθως δύο πυρήνες και να έχουμε μνήμη ας πούμε 2 GB είναι αρκετό για τις περισσότερες εφαρμογές. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις που μπορείτε να δείτε, να αποθηκεύσω εγώ αυτός, αυτές εδώ, να κάνω και επανεκκίνηση της, του BlueStack. Και αφού λοιπόν ξεκινήσει ο App Player θα μπούμε στην αρχική οθόνη της εικονικής μας συσκευής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες κάποιες εφαρμογές, το Play Store, κάποιες εφαρμογές συστήματος, οι ρυθμίσεις, ο Chrome, ο διαχειριστής αρχείων. Για να εγκαταστήσουμε και εμείς μια εφαρμογή όπως κάνουμε και στο κινητό μας θα πρέπει να πάμε στο Play Store και να κάνουμε στην αρχή σύνδεση με ένα λογαριασμό Google. Να συνδέσουμε δηλαδή ένα λογαριασμό Google στη νέα μας κινητή συσκευή. Γιατί πρόκειται για μια εικονική συσκευή, θα συνιστούσα για αυτή τη χρήση να βάζαμε ένα δευτερεύο λογαριασμό Google ή να δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Εγώ θα βάλω ένα λογαριασμό που ήδη έχω. Βλέπουμε ότι μπορώ και πληκτρολογώ με το φυσικό μου πληκτρολόγιο και όχι το εικονικό. Και μπορώ να κάνω αντιγραφή και επικόλληση. Να πατήσω λοιπόν επόμενο. Να μεγαλώσω και το παράθυρο εδώ. Αν θέλω να το κάνω και full screen υπάρχει αυτό εδώ το κουμπάκι. Δεν θα ενεργοποιήσω τα αντίγραφα ασφαλεία για αυτό το λογαριασμό. Εγώ θα απενεργοποιήσω και αυτή εδώ τη λειτουργία. Να πατήσω accept για να συνεχίσω. Και είναι έτοιμο λοιπόν το Google Play. Βλέπω ότι στο παρασκήνιο αν σύρω από εδώ στις ρυθμίσεις Βλέπω ότι κάτι κατεβάζει, κάνει κάποιες ενημερώσεις, να δοκιμάσω λοιπόν μια εφαρμογή, να βάλω το Google Keep, μια εφαρμογή σημειώσεων. Έγινε λοιπόν η εγκατάσταση και εδώ να δείξουμε κάποια βασικά κουμπιά πλοήγησης, όπως κάνουμε λοιπόν και στο κινητό μας. Και εδώ έχουμε το κουμπί Home, όπου πάμε στην αρχική οθόνη ή το κουμπί όπου εμφανίζουμε τις πρόσφατες εφαρμογές και μπορούμε να να, κλίνουμε, να ανοίγουμε, να κλείνουμε τα παράθυρα. Και φυσικά έχουμε και το κουμπί που πάμε πίσω στην πλοήγηση. Το κουμπάκι εδώ, το βελάκι αριστερά. Να πάω λοιπόν εγώ στην αρχική οθόνη πάλι. Να δω που έχει πάει τώρα η εφαρμογή. Να τη που μόλις εγκατέστησα μπορώ να την ανοίξω κανονικά. Και να δημιουργήσω μια σημείωση. Το κάνω αυτό για να δείξω πώς πληκτρολογούμε. Πληκτρολογώ το φυσικό μου πληκτρολόγιο. Να δώσω λοιπόν ένα τίτλο. Και αν θέλω να γράψω στα ελληνικά, αλλάζω τη γλώσσα μου από το πληκτρολόγιο και έτσι γράφει στα ελληνικά. Και μια άλλη πολύ χρήσιμη λειτουργία είναι με τα κουμπάκια εδώ πέρα. Μπορώ να πάρω ένα στιγμιότυπο οθόνη να κάνω πρώτα αποθήκευση τη σημείωσή μου. Μπορώ να πάρω ένα στιγμιότυπο οθόνη της εικονικής μου συσκευής με το κουμπάκι αυτό εδώ και να το αποθηκεύσω σε ένα φάκελο ειδικό ο οποίος θα βρίσκεται και στα Windows δηλαδή αυτό που μόλις αποθήκευσα θα υπάρχει στο εικόνες Blue Stacks και έτσι θα μπορώ να μεταφέρω αρχεία από την εικονική συσκευή στον υπολογιστή μου και το αντίθετο. Αν θέλω δηλαδή εδώ να μεταφορτώσω μια εικόνα μπορώ να επιλέξω από το διαχειριστή αρχείων της εικονικής συσκευής. Να δω λοιπόν εδώ στο εικόνες αυτό που μόλις αποθήκευσα ή μπορώ να φορτώσω ένα αρχείο που έχω μέσα από τα Windows. Έχει εδώ το κουμπάκι Pick from Windows. Μπορώ να φορτώσω αρχείο. Και έτσι έχω πλήρη εναλλαγή αρχείων μεταξύ της, του εξομοιωτή και της συσκευής μου. Και αν χρειαστεί μπορείτε να δείτε εδώ τις ρυθμίσεις που έχει η εφαρμογή να αλλάξετε τη γλώσσα να βάλετε και την ελληνική γλώσσα στην εικονική σας συσκευή αν γράψουμε λοιπόν εδώ ελληνικά ή Greek θα μπορείτε να κάνετε και εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας για αυτή την εφαρμογή Και αν θέλετε για κάποιο λόγο να ενεργοποιήσετε και το εικονικό πληκτρολόγιο που έχει μια κινητή συσκευή από τις ρυθμίσεις εδώ select, είμαι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και το on-screen keyboard. Ε, μπορούμε να έχουμε κάθε φορά ένα από τα δύο όμως ενεργοποιημένα και έτσι σε αυτήν την περίπτωση θα γράφουμε για να κάνω άλλη μια σημείωση θα γράφουμε με το εικονικό πληκτρολόγιο όπως κάνουμε και στην κινητή μας συσκευή. Άρα λοιπόν υπενθυμίζω από τις ρυθμίσεις πηγαίνουμε εδώ select I, Me, e. δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και ενεργοποιούμε είτε το φυσικό είτε το εικονικό πληκτρολόγιο. Άλλα κουμπιά που μπορεί να χρειαστείτε είναι η εναλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης. Από εδώ έχουμε πρόσβαση στο φάκελο που χρησιμοποιεί ο BlueStacks για να μοιράζεται αρχεία μεταξύ της συσκευή και των Windows. Και από εδώ ρυθμίζουμε τον ήχο της εικονικής συσκευής. Και για τη διαχείριση των αρχείων υπάρχει ο Media Manager. Εδώ κάνουμε συνολική διαχείριση των αρχείων της εικονικής συσκευή και μπορούμε να εισάγουμε αρχεία από τα Windows ή να εξάγουμε αρχεία που έχει εικονική συσκευή στα Windows. Να επιλέξουμε δηλαδή αρχεία και να πούμε export σε ένα φάκελο των Windows. Αυτά είναι τα βασικά για τη χρήση του Android Emulator. Μπορούμε να εγκαταστούμε εφαρμογές, να τις εκτελούμε, να μοιραζόμαστε αρχεία μεταξύ της συσκευής και των εφαρμογών. Να κλείσουμε λοιπόν το BlueStacks. Και αν θέλετε να παίξετε μόνο παιχνίδια, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το Blue Tax X γιατί έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Σας ευχαριστώ.